Η επικαιρότητα δίνει πάσα στην ενημέρωση. Οι συνεντεύξεις μαρκάρουν την αποκλειστικότητα. Και εσύ είσαι συντονισμένος με τη δική σου ομάδα. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Ο Φώτης Ξενικάκης και ο Βασίλης Τσίγκος σε συντονίζουν με όλες τις εξελίξεις. Όλη η αθλητική επικαιρότητα του Ρεθύμνου. Δηλώσεις πρωταγωνιστών, αθλητικά gossip, συνεντεύξεις έκπληξη. Sport Monday, κάθε Δευτέρα, 8 με 10 το βράδυ, στον Team FM 102. Γιατί ο αθλητισμός στο Ρέθυμνο είναι διασκέδαση. Εδώ μας λοιπόν επιστρέψαμε για το δεύτερο ημιώρο της σημερινής εκπομπής, για τη συνέχεια του δεύτερου ημιώρου να πούμε. Ακριβώς, και περνάμε στο αφιέρωμα στο αλφατοπικό αυτή τη φορά και όπως έχουμε ενημερώσει από το πρωί, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την ομάδα του Τάλος Μελιδονίου και πιο συγκεκριμένα ένας από τους αγαπημένους μας προπονητές και συνεργάτης της εκπομπής τόσα χρόνια, πάντα δίπλα μας, πάντα έρχεται, ποτέ δεν μας έχει πει όχι, ο λόγος για τον κύριο Νίκο Δασκαλάκη. Καλησπέρα παιδιά. Καλησπέρα, καλώς τον. Και τον αθλητή του, έναν εκ των νεαρών αθλητών του, αλλά από ό,τι μου λέει ο κόουτς είναι και αρχηγός στην ομάδα. Το Γιάννη το Σπυρδάκη, θα σας το πω όπως μου είπα να σας το πω γιατί δεν το καταλάβετε. Το πλαστήρα για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές ποιος είναι. Καλησπέρα Γιάννη. Καλησπέρα και εγώ. Είναι ψευδώνυμο δηλαδή αυτό. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε και τους δύο πάρα πολύ που είστε εδώ κοντά μας. Καλή χρονιά με υγεία γιατί σας έχουμε ξαναδεί αυτή την περίοδο. Θα ξεκινήσω με τον coach για να ξέρει και ο αθλητής μετά τι θα πει. Ξέρεις τώρα, αυτό θα είναι να προσέχεις τι θα πει ο coach για τη συνέχεια. Δύο λόγια coach για τη φετινή χρονιά. Βρισκόμαστε, θα έλεγα, στα μέσα, αλλά ένα τέτοιο πρωτάθλημα 10 ομάδων. Η αλήθεια είναι, όποια περίοδο και να μιλήσουμε μετά τον Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, στα μέσα κάπου είμαστε. Απλά η διαφορά είναι η αλήθεια, τα play-off και τα play-out που και εσύ νομίζω δεν θα το έχει ξαναζήσει τα τελευταία χρόνια, όσα χρόνια τέλος πάντων αγωνίσαι. Ή σαν προπονητής ή σαν αθλητής που ήσουν. Ναι, όχι, δεν το έχω ξανασυναντήσει, αλλά επειδή αυτό παίζεται σε κάποιες χώρες στην Ευρώπη, δηλαδή ας πούμε στη Σκωτία νομίζω το κάνουν σε 3 γύρους, είναι πολύ ανταγωνιστικό, γιατί δεν υπάρχουν ομάδες που απλά συμπληρώνουν τη 14 ή τη 16. Οι περισσότερες 8-9 ομάδες είναι αρκετά ανταγωνιστικές και έτσι βλέπεις αποτελέσματα απρόβλεπτα. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, ένας που είναι στη μέση πιο κάτω της βαθμολογίας να κερδίσει τον πρώτο ή ναι. Βλέπεις απρόβλεπτα αποτελέσματα. Είναι δυνατό το πρωτάθλημα και έτσι ξεκινούσαμε όλοι με μια αγωνία το πώς θα εξελιχθεί. Και νομίζω ότι η διαφορετικότητα έχει την ομορφιά, την άγρια ομορφιά, ότι έχεις ένα στόχο, okay, να καταλήξεις σαν ομάδα στη θέση που θες, αλλά άμα είσαι και στο πάνω γκρουπ ή στο κάτω γκρουπ, ξέρεις ότι μετά θα έχεις και μια άλλη διαδικασία, ένα μίνι πρωτάθλημα, στο πούμε έτσι. Που και αυτό, όπου και να είσαι, είτε στην πρώτη πεντάδα, ακριβώς, είτε μετά, ακριβώς, δεν σε αφήνει αδιάφορο. Σωστό. Σου δίνει κίνητρο να παίξεις και να αγωνιστείς. Και νομίζω το ψάχναμε αυτό, coach. Θυμάσαι που λέγαμε και παλιά ότι φεύγει λίγο το κίνητρο Φεβρουάριο-Μάρτιο για κάποιες ομάδες. Ή στο δεύτερο γύρο. Μπράβο. Που... Οπότε, ναι. Απλά νομίζω η μείωση των ομάδων είναι το κακό για φέτος. Δηλαδή, άμα υπήρχε play-off σε 12 ή 14 ομάδες, ας το πούμε έτσι, ή ένα group τέλος πάντων ομάδων, θα ήταν ακόμα πιο ωραίο για να υπήρχαν και περισσότερες ομάδες στο πρωτάθλημα. Δύο λόγια τώρα για την ομάδα του Μελιδονίου. Βρίσκεσαι, την γνωρίζεις πολύ καλά, βρίσκεσαι από πέρυσι εκεί. Πώς ήταν για σας η φετινή χρονιά, το χτίσιμο και σίγουρα έχεις γνώμη από όλες τις ομάδες, έχεις αγωνιστεί με όλες τις ομάδες. Πώς σου φαίνεται μέχρι τη χρονική αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα? Έκλεισα πριν ένα μήνα, ένα χρόνο στην ομάδα γιατί είχα έρθει πέρυσι το Δεκέμβρη. Ενώ πέρυσι όταν τελείωνε το προηγούμενο πρωτάθλημα είχαμε δώσει κάποιες προτάσεις, είχα δώσει κάποιες προτάσεις να ακολουθούν κάποια πράγματα. Πέσαμε σε μια κολυσιεργία με διοικητικές εξελίξεις και εκλογές στην ομάδα, το οποίο μας καθυστέρησαν πάρα πολύ. Όπως ξέρετε και εσείς, παίχτες στο νομό Ρεθύμνης δεν υπάρχει μεγάλη γκάμα, γιατί έχουμε και δύο ομάδες στη γάμα εθνική, οι οποίες έχουν απορροφήσει κάποιους παίχτες, καλούς που θα μπορούσαμε να παίζουν σε εμάς, δεν βγάζουν πλέον, δεν παράγουν και οι ακαδημίες παίχτες που μπορείς να πάρεις
και να τους έχεις μια μικρομεσαία ομάδα που ας πούμε δεν πάει για πρωτάθλημα, για πρωταθλητισμό, αλλά μπορεί να ψήσει παίχτες, δεν τους ρίχνει πλέον εύκολα. Mm-hmm. Εμείς σαν Μελιδόνη βρεθήκαμε σε αυτό το πρόβλημα, γιατί είμαστε και κάπως μακριά από την πρωτεύουσα, το Ρέθυμνο. Αναγκαστήκαμε να φέρουμε παιδιά από Ηράκλειο, που και εκεί είναι δύσκολη η αγορά, γιατί ο άλλος για να έρθει έρχεται γιατί δεν θα βρει την πρόταση που θέλει στο Ηράκλειο, ή γιατί δεν είναι πάρα πολύ καλός σαν λύση. Μπορεί ας πούμε να είναι ένας παίκτης που θα τον δελεάσει με κάποια πράγματα για να έρθει. Εμάς λοιπόν ο σχεδιασμός πήγε πίσω, δυσκολευτήκαμε πολύ και δεν σου κρύβω ότι προβληματίστηκαμε πολύ μέχρι να καταλήξουμε, και ακόμα δεν είχαμε καταλήξει. Δηλαδή τώρα το Δεκέμβρη κάνουμε ακόμη δύο προσθήκες και ακόμα προσπαθούμε να βρούμε κάποια πράγματα, ακόμα να ολοκληρώσουμε ένα ρόστερ. Όλο αυτό μας έβαλε σε φάση να δουλέψουμε το καλοκαίρι με μια προετοιμασία με ένα γκρουπ παιχτών, και σιγά σιγά που κλείναν οι δουλειές και να έρχονται και οι υπόλοιποι ή κάποιους τραυματισμούς σοβαρούς που δυστυχώς είχαμε, να κάνουμε αγώνες με άλλα παιδιά από αυτά που είχαμε χρησιμοποιήσει στα φιλικά. Και έτσι εμάς κάποια επίσημα παιχνίδια ήταν σαν να κάναμε δοκιμές. Ναι. Και είχαμε πάρα πολύ απρόβλεπτα αποτελέσματα μέχρι και σήμερα, δηλαδή είμαστε λίγο απρόβλεπτοι. Πάντως σε αυτό το κομμάτι, γιατί το παρατήρησες και πριν που είπες ότι δεν υπάρχουν και νέα παιδιά να εμπλουτίσουν τις ομάδες, για την περιοχή εκείνη που τη γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, mm-hmm. και από την πλευρά του Περάματος σαν γήπεδο εννοώ, mm-hmm. ίσως έχει γίνει και μεγάλη ζημιά τελικά με αυτή την υπόθεση του γηπέδου εκεί. Και γιατί το λέω αυτό? Παλιά θυμάμαι όλες οι ομάδες του Μιλοποτάμου, που ήταν και περισσότερες από ό,τι θυμάσαι, στην πρώτη κατηγορία τότε, 6-7-8 ομάδες ήταν mm-hmm. τοπικό, είχαν όλοι παίχτες. Δηλαδή θυμάμαι, εκεί μοιραζόντουσαν και ο κάτω Μιλοπόταμος που λέμε πολλούς παίχτες, υπήρχε υλικό, υπήρχε... Τα τελευταία χρόνια έχουμε δει ότι και υπάρχει ανάγκη και σε αυτές τις ομάδες, που παλιά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θυμάμαι τώρα παίχτες πάρα πολλούς που ήταν εκεί και βοηθούσε και το γήπεδο βέβαια, και το θέμα του Περάματος δεν ξέρω αν είναι η αιτία που πια δεν βγαίνουν έτσι νέα παιδιά από το Πέραμα. Δηλαδή, ακόμα και η ομάδα του Αστέρα Περάματος, θυμάμαι τον κότς Δελιγιανάκη, που ήταν το τεράστιο του πρόβλημα. Η μικρή. Και ήταν φοβερό ότι μια ομάδα τέτοια δεν έχει ας πούμε να εμπλουτίσει και πρέπει να πάρει. Κοίταξε, εγώ το 14-15 που ξεκίνησα, σταμάτησα το ποδόσφαιρο το 14 και ξεκίνησα στις Ακαδημίες της ΑΕΜ, τότε ο πρωτεργάτης ο Ζαχαρίας Λαδιανός, που ασχολείται και σήμερα, με ένα μικρό διάλειμμα βέβαια που έκανε μία διετία, mm-hmm. Τότε με το Μαθιουδάκη, τον Νίκο και τον Μαγκαρίτη, τον Λευτέρη, τον Κοσινά, είχαμε μαζέψει 110 παιδιά στο Πέραμα. Mm-hmm. Και μέχρι το... Εγώ έφυγα βέβαια την επόμενη χρονιά, γιατί ανέλαβα το Μελιδόνι σαν πρώτη μου δουλειά στο Β' τοπικό, αλλά για 2-3 χρόνια που ήταν αυτά τα παιδιά πίσω, ήταν τόσο σε σύνολο. Κάποια στιγμή ο Ζαχαρίας για κάποιους λόγους που δεν τους ξέρω, σταμάτησε την ανασχόληση, έκανε μια μεγάλη κοιλιά εκεί. Ναι, ακαδημία. Οι ακαδημίες, mm-hmm. χαθήκαν παιδιά. Mm-hmm. Εγώ μετά το 17 βρέθηκα στην αναγέννηση, και τότε ήταν που διαπίστωσα ότι σε μερικά διπλανά χωριά, όπως είναι το Ρουμελί, το Μπαλί, Σεπαστή, είχε πολλά παιδιά. Έκανα την πρόταση τότε στον πρόεδρο τότε της αναγέννησης και στο προεδρείο της Αλφάς, που τότε ήταν υποδιάλυση, mm-hmm. πριν διαλύσει, να κάνω μια συνένωση. Γιατί η Αλφά είχε πολλά πράγματα που λείπανε στην αναγέννηση. Σωστό. Και η αναγέννηση είχε πολλά παιδιά στα χωριά της που λείπανε στην Αλφά. Mm. Δεν εισακούστηκα τότε. Και τους είχα πει, εγώ έφυγα μετά την αναγέννηση, μετά τον 1,5 χρόνο, και τους προέβλεψα ότι δυστυχώς, μακάρι να βγω ψεύσεις, αλλά θα διαλύσετε. Και μετά από 6 μήνες, όντως φύγανε. Το 19 βρέθηκα στα Λιβάδια. Βοηθός στη μεγάλη ομάδα και στις ακαδημίες. Εγώ στις ακαδημίες είχα 2 γκρουπ και είχα 40 παιδιά. Από τότε μέχρι τώρα, στην ομάδα των Λιβαδίων, στην ενδεκάδα, μπορεί να παίζουν 6-7 παιδιά, θα μπορούσαν να παίξουν άλλα 6-7. Ναι, είναι φοβερό. Έχει μεγάλη δεξαμενή εκεί πάνω. Ναι. Και μεγάλη αλλαγή, δηλαδή. Έτσι. Σταματάει το λεωφορείο. 7,5 ώρα πάω στη δουλειά μου. Σταματάει το λεωφορείο από το Ορεινό Μιλοπόταμο και κατεβαίνουν τα παιδιά που είχα στις ακαδημίες το 19 και τους ρωτάω, κάνετε προπόνηση? Και μου λέει, coach, δεν μας δίνουν μεγάλη σημασία. Ναι, κάνουμε, αλλά είμαστε πιο λίγοι. Δεν μας αρέσει αυτό, δεν μας αρέσει. Δηλαδή, εγώ είχα 40 παιδιά και θέλανε συνέχεια να γράφονται.
Ναι. Έτσι, δεν το λέω για μένα. Όχι, είχα και... είχα βρει ίσως το κουμπί. Και οι ηλικίες που αναφέρεις τώρα, αυτή τη χρονική στιγμή, θα ήταν παιδιά που θα μπορούσαν να εμπλουτίσουν το τοπικό. Βέβαια. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, νομίζω ότι και τα παιδιά που υπάρχουν τώρα δεν είναι ηλικίες. Μπορεί ας πούμε, να υπάρχουν πολλά 13χρονα, παράδειγμα λέω, πολλά 12χρονα, αλλά δεν είναι τα παιδιά τα 16, 17, 18, 20 που τότε ίσως είχαν μια ηλικία τέτοια και 15, 16 για να μπουν τώρα. Νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το. Εγώ βλέπω πολλά παιδιά στα Λιβάδια που τα είχα τότε το 19 και παίζουν τώρα, τα χρησιμοποιεί ο προπονητής και χαίρομαι για αυτά τα παιδιά. Γιατί, σημαντικό. Γιατί πραγματικά όταν ανεβαίνω εγώ και έρχονται αυτοί κάτω, με χαιρετούν τα παιδιά και χαίρομαι που παίζουν γιατί είχαν περάσει από τα χέρια μου. Και εκτός ότι εμπλουτίζουν τις ομάδες, είναι και στον αθλητισμό. Δηλαδή πολλά παιδιά ίσως σταμάτησαν αυτά που είπες πριν. Δηλαδή είναι αυτό το κακό σε εισαγωγικά. Δηλαδή μπορεί να σταμάτησαν την ενασχόλησή τους τελείως με το ποδόσφαιρο. Όχι μόνο ότι δεν βρήκαν ομάδα να παίξουν. Τέλος πάντων. Για την ομάδα του Μελιδονίου λοιπόν, πώς έχει κυλήσει για σένα αυτή τη χρονική στιγμή η ομάδα, ενώ μας είπες κάποια προβλήματα που υπήρχαν σε καθυστέρηση και στο να βρεις νεαρούς αθλητές. Τι πιστεύεις ότι είναι το κίνητρο, εκτός από το play-out, play-off που είπαμε και πριν για τον group, ένα group 2, ώστε να συνεχίσετε, και θα ήθελα και το σχόλιο σου βέβαια για την συζήτηση που είχαμε και πριν μπείτε εσείς, αν αυτή η διακοπή έκανε καλό ή κακό, ή τέλος πάντων αυτός ο τρόπος της διακοπής είναι ένα πράγμα που επηρεάζει και εσάς και τους αθλητές σας και τις ομάδες όλες. Εμείς στο Μελιδόνι έχουμε στο roster παιδιά που σίγουρα θα μπορούσαν να παίξουν σε ομάδα, όχι μόνο στις πρώτες ομάδες τοπικού. Είναι κάποια παιδιά που με τις εμπειρίες, την προπονητική και από τις ομάδες που έχουν περάσει, όπως και ο Γιάννης που έχω δίπλα μου, θα μπορούσαν να παίξουν και σε ανώτερες κατηγορίες. Είναι μερικά παιδιά που σίγουρα μπορούν. Έχουμε ένα καλό κλίμα, έχουμε οικογενειακό κλίμα, έχουμε κάνει μια καλή προετοιμασία και αυτό φαίνεται στα τρεξίματά μας, φαίνεται σε μεγάλα γήπεδα. Δεν μας βοηθάει το μικρό, το στενό γήπεδο που και στενό είναι το δικό μας, γιατί τα καλύτερα μας παιχνίδια τα έχουμε κάνει προς το Ρέθυμνο. Από εκεί πέρα έχουμε καλό κλίμα, παίζουμε για την νίκη, πολλές φορές δεν έρχεται και στεναχωριούμαστε. Έτσι είναι παροδικό, όμως πρέπει να μάθουμε και να κερδίζουμε και να χάνουμε. Όταν βάζουμε γκολ, επειδή έχουμε μικρό μέσο όρο ηλικίας, όταν βάζουμε γκολ η αυτοποίθησή μας πάει στα ουράνια, όταν τρώμε πέφτει στα τάρταρα, αλλά εντάξει, έτσι είναι, προσπαθούμε να βοηθήσουμε εμείς τα παιδιά από εμένα και το συνεργάτη μου τον Μανώλη, ό,τι μπορούμε εμπειρικά και ό,τι μπορούμε σε συμβουλές να τους δώσουμε, και ευχόμαστε να πάνε το παραπάνω, και αν μπορούμε να τα βοηθήσουμε, να είναι σίγουροι ότι θα τα βοηθήσουμε, γιατί μας έχουν πάρει τηλέφωνο και τώρα στις διακοπές των Χριστουγέννων πολλοί προπονητές και από το Αλφα τοπικό, αλλά και από Ζωνιανά ή από και μας, Επισκοπή, και μας ρωτούσαν έτσι απ' έξω, απ' έξω, πώς πάει, τι γίνεται, τι αυτό, έτσι. Αν μπορούμε να πούμε μια κουβέντα και να τους βοηθήσουμε, σίγουρα θα το κάνουμε. Τώρα η διακοπή πιστεύω δεν ευνοεί κανένα. Δηλαδή εμείς είχαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο από 20 του Δεκέμβρη, έτσι, και ξαναπαίξαμε 20 του Γενάρη. Είναι δύσκολα τώρα. Μακάρι να λυθούν κάποια θέματα όσον αφορά τη βία και όλα αυτά, και να εμείς να κάνουμε το χόμπι μας χωρίς να μαλώνουμε, χωρίς να σκοτωνόμαστε. Σωστό. Ωραία. Θα περάσω στα παρεμβαστικά των 9, γιατί θέλω να σκεφτεί πολλά ο αθλητής αυτά που είπες. Είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, ότι πουλάει ο αθλητής. Οπότε έτσι, πάμε, οπότε πάμε στα διαφημιστικά των 9. Τώρα, έχουν χρυσοπληρώσει. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Να επιστρέψαμε για το τρίτο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Και πάμε στον νεαρό αθλητή της ομάδας του Τάλος Μελιδονίου, το Μπλαστήρα. Είδες, δεν είπα Γιάννης Πυρδέγκης. Έτσι, Γιάννης Πυρδέγκης, δεν νομίζω να γνωρίζει κάποιος. Α, οπότε θα το λέμε Πλαστήρα. Άμα θέλεις κάτι... Α, να λέω Πλαστήρα δηλαδή. Θέλεις να διώξουμε τον coach? Όχι. Και μεταξύ μας μιλάμε, δεν είμαστε ακόμα, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι όταν είπα στον coach στο τηλέφωνο θέλω το ένα μικρό, μου είπε κατευθείαν, δηλαδή δεν περάσανε 2 δευτερόλεπτα, μου λέει θα ρωτήσω Σπυρδάκη Πλαστήρας. Λέω coach, μην ρωτήσει τα παιδιά, μπορούν να βγουν ή μπορούν να βγουν. Το Πλαστήρας είναι παρατσούκλι που κρατάει από τον πατέρα του και από τον παππού του. Σωστά. Πάει γενναίες. Αυτό έχει γίνει και με ένα παίχτη του Όφου Αρμένο που είχαμε φέρει. Πώς τον λέγανε, το παρατσούκλι. Ήταν και περίεργο παρατσούκλι. Επειδή ο πατέρας του είναι χρόνια επιχειρηματίας στο πέραμα, έχει συνεργείο και όλα αυτά, έμπορος,
Στο αμάξι του γράφει πλαστήρα. Σπυριδάζει, δεν το ξέρουν. Ένα γαλλικό κλειδί έχει γράφει πλαστήρα πάνω στην πόρτα. Τέλεια. Τέλεια. Λοιπόν, Γιάννη, θα ήθελα δύο λόγια από σένα σαν αθλητής. Φέτος έχουμε την χαρά, δηλαδή πραγματικά χαιρόμαστε που φέρουμε νεαρούς αθλητές, να μας πούν και αυτοί πώς βλέπουν αυτή την διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Πιο πολύ θα ήθελα να μου σχολιάσεις πώς βλέπεις τη δική σου ομάδα και αν κατά τη γνώμη σου θα μπορούσατε να έχετε και πιο καλή πορεία ή αν κατά τη γνώμη σου είναι δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα με λίγες ομάδες και αυτό εννοώ ότι φέτος καλός ή κακός πρέπει να πρωταγωνιστείς για να είσαι μέσα στην πεντάδα και το αντίθετο άμα είσαι κάτω την πεντάδα και παίξεις τα play-off. Τι είναι αυτό που βλέπεις και συζητάς εσύ με τους άλλους συμπαίκτες σου και στο νεαρό της ηλικίας σου αν έχεις και άλλους αθλητές που τα συζητάτε αυτά. Εντάξει, το τοπικό το παρατηρώ χρόνια, mm-hmm. παρακολουθώ, μιας και το χωριό μου είναι χρόνια στην κατηγορία. Mm-hmm. Και αν όχι στην Α, κατεβαίνει στη Β, ξανανεβαίνει, είναι μια ομάδα που στέκεται πολύ καλά χρόνια. Εντάξει, θεωρώ ότι τώρα που έχουν λιγοστέψει ομάδες, ότι είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα, mm-hmm. με το να είναι πιο λίγα τα μάτς, να καίγονται πιο πολύ για τους βαθμούς, γιατί άλλο 16 ομάδες, άλλο 10. Σωστό. Και τώρα με τα play-off και με τα play-out είναι αυτό που είπε και ο coach πριν, ότι υπάρχει ένα κίνητρο, είτε είσαι 8ος, είτε είσαι δεύτερο, είτε είσαι πρώτος, είτε είσαι τέταρτος. Γιατί ναι μεν είναι λίγα τα μάτς, αλλά σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις άλλα τόσα μάτς, mm-hmm. περίπου, που για εμάς τους αθλητές είναι πολύ καλό αυτό. Ναι. Να μην σταματήσει νωρίς το πρωτάθλημα, να Σωστό. Παίξουμε μπάλα, να προπονηθούμε. Θα έχετε πολλά παιχνίδια στα πόδια σας μέχρι και το τέλος, μέχρι και το Βέβαια. Καλοκαίρι που λέω λόγω, μέχρι το Πάσχα. Ειδικά για τους πιο νεαρούς, δηλαδή στην ηλικία μου κοντά, mm-hmm. που θέλουμε να παίξουμε και είναι πολύ δυνατό το πρωτάθλημα και θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά εντάξει, δεν υπάρχει εμπειρία. Αυτό είναι το μόνο κακό σε εμάς. Mm-hmm. Υπάρχει θέληση, αλλά δεν υπάρχει εμπειρία. Σε σχέση με κάποιον που είναι 35 χρονών, που έχει ζήσει 10 χρόνια στο τοπικό και ξέρει πώς πάει το όλο σχήμα. Mm-hmm. Αλλά. Άρα μετά από αυτές τις ομάδες που έχεις αντιμετωπίσει και εσύ και έχεις δει στο φετινό πρωτάθλημα, πιστεύεις ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και σίγουρα είναι παιχνίδια που εσείς οι αθλητές, ειδικά και μικροί, θέλετε να παίξετε, θέλετε να πάρετε ένα θετικό αποτέλεσμα και ας μην γίνει, εννοείται πως όλοι παίζουν για την νίκη και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή να παίζει δυνατά παιχνίδια. Ναι, ναι, ειδικά για εμάς τους μικρούς που παίζουμε ένα μάτς που είναι πολύ δυνατό και έχουμε άλλο κίνητρο να μπούμε στο μάτς, mm-hmm. γιατί όταν θα φάμε ένα δυνατό χτύπημα έχουμε αυτό την ορμή, πώς να το πω, που θέλουμε να τα αποδώσουμε. Ναι. Αλλά αυτό γίνεται για 90 λεπτά, έτσι. Δηλαδή μετά το μάτς πάμε και πίνουμε καφέ όλοι μαζί. Σωστό. Δεν το συζητώ αυτό. Πώς είναι το κλίμα γενικότερα στο Μελιδόνι? Νομίζω ότι είναι από τις ομάδες που πάντα έχουν ένα καλό κλίμα και το δείχνουν αυτό γενικότερα και στα παιχνίδια και στην όλη τους συμπεριφορά σε όλα τα μάτς. Δεν έχω ακούσει κάτι κακό τόσα χρόνια για θέμα συμπεριφοράς, τέλος πάντων. Και αν αυτό σας βοηθάει για να βρίσκετε συνεχόμενα στις προπονήσεις, γιατί και ο coach είναι απαιτητικός και πρέπει να είναι απαιτητικός, έτσι ώστε να βρίσκετε στις προπονήσεις, γιατί είστε και μια περιοχή και εσείς που πολλά παιδιά ίσως ξεκινούν αργά λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και τελειώνουν και ξεκινούν αργά, ενώ ότι δεν βρίσκονται στην προετοιμασία και στον Απρίλιο-Μάη πάλι ξεκινούν οι δουλειές. Για φέτος θα μιλήσω, mm-hmm. μιας και είμαστε αυτή η χρονιά, δηλαδή πέρυσι δεν έχει νόημα. Mm-hmm. Εγώ είμαι 2 χρόνια στην ομάδα, έτσι κι αλλιώς. Φέτος υπάρχει ένα καλό ότι είμαστε πολλοί Μελιδονιώτες, mm-hmm. χωριανοί. Και είναι καλό γιατί με αυτά τα παιδιά βγαίνουμε για καφέ, λέμε κάτι παραπάνω μεταξύ μας και μέσα στο γήπεδο υπάρχει μεγαλύτερη χημεία. Και παίζετε και για το χωριό σας. Παίζουμε και για το χωριό μας, ακριβώς αυτό. Δηλαδή, το χωριό μας αυτή τη στιγμή στηρίζεται σε εμάς. Σωστό. Γι' αυτό και θέλουμε να το βοηθήσουμε. Γιατί υπήρχε μια πολύ δύσκολη στιγμή το καλοκαίρι και προσπαθήσαμε εμείς να βοηθήσουμε την ομάδα μαζί με κάποιους από πίσω στη διοίκηση που δεν φαίνονται. Mm-hmm. Αλλά παίζουν και αυτοί μεγάλο ρόλο στο να μείνει η ομάδα στην κατηγορία και να παλεύει. Δηλαδή, μέχρι εδώ που είμαστε αυτή τη στιγμή είναι αλυσίδα. Όλοι μαζί φταίνε. Και πόσο εύκολο, Παύλα, δύσκολο είναι για εσάς τους νεαρούς να παίζετε σε αυτό το πρωτάθλημα, και ας μην έχετε την εμπειρία, ενώ βλέπεις και άλλα παιδιά σε άλλες ομάδες, γιατί ευτυχώς υπάρχει και αυτό το... Άλλοι ευτυχώς βέβαια το λένε και άλλοι, δεν ξέρω και την άποψη του coach,
για το τι πρέπει να παίζουν υποχρεωτικά οι δύο μικροί και να βρίσκονται στο ρόστερ τέλος πάντων 4-5. Πώς είναι για εσάς αυτά τα παιχνίδια και μακάρι να υπήρχαν και ομάδες και παιδιά να γεμίζανε τα ρόστερ των ομάδων με μικρής ηλικίας. Γιατί είναι, ενώ η αλλαγή, δεν ξέρω, έχεις αγωνιστεί σε, θα σου πει και ερώτηση του Βασίλη αυτή τώρα, δεν θέλω να την κάνω. Ας την κάνει ο Βασίλης. Γενικότερα σε κάθε εκπομπή όμως τη λέει την ερώτηση και λέει δεν θέλω να την κάνω. Ναι, αλλά μέσα από αυτή την ερώτηση, αλλά θα την κάνω. Μέσα από αυτή την ερώτηση πρέπει να ρωτήσω εγώ το άλλο, κατάλαβες. Δεν λέγεται μιλάω στην εκπομπή. Ο Βασίλης θα σε ρωτούσε σε λίγο λοιπόν σε μικρότερες ηλικίες που έχεις αγωνιστεί και αν αυτό το μεταβατικό στάδιο σε βοήθησε ή σου φαίνεται δύσκολο. Έχω ξεκινήσει από τον Ολυμπιακό Ρεθύμνου, σε ακαδημίες δηλαδή, και έπαιξα εκεί 5 χρόνια. Όταν άρχισα και έβλεπα το ποδόσφαιρο ακόμα πιο σοβαρά, πήγα στον Όφι για 3 χρόνια και έφτασα μέχρι την ΚΑΠΑ 17, Super League, στις υποδομές. Εκεί δεν πήγαν και πολύ καλά τα πράγματα, δηλαδή όπως τα περίμενα. Πήγα στον Πλατανιά μια χρονιά, στην ΚΑΠΑ 19, και έκανα εκεί μια χρονιά στο πρωτάθλημα που ήταν και αυτό πολύ δυνατό. Ασχέτως που δεν είχαν οργάνωση στο πρωτάθλημα και αργήσαμε πολύ να ξεκινήσουμε. Και το ίδιο έγινε και μετά από τον επόμενο χρόνο που πήγα στον Εργοτέλη. Έγινε το ίδιο πάλι και με το πρωτάθλημα, δηλαδή πάλι δεν υπήρχε οργάνωση. Και αυτό δεν είναι καλό για εμάς τους μικρούς. Δηλαδή, όταν προσπαθούμε να κάνουμε κάτι και δεν μας βοηθάνε αυτοί που έπρεπε να είναι οι πρώτοι που μας βοηθάνε, δεν είναι καλό. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία σταματάνε το ποδόσφαιρο και φταίει αυτό. Ναι. Στα 20 τους χρόνια. Στα 18, στα 25. Άρα θεωρητικά. Ξέρεις το μεταβατικό στάδιο λοιπόν της ΚΑΠΑ 17 παράδειγμα ή αυτής της ηλικίας με το να μπεις σε ένα τοπικό, τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε για το Ρέθυμνο που είναι ένα σκληρό με όλη την έννοια της λέξης τοπικό, είτε αγωνιστικά πολύ, θέλει, έχει και δύναμη, έχει και κάποιες ομάδες που δαπανούν χρήματα και έχουν ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει και μια κατηγορία παραπάνω. Άρα το μεταβατικό αυτό στάδιο εσύ το έχεις καταλάβει, πόσο εύκολο είναι για σένα αυτό και δεύτερον σε αυτό που είπες. Τι πιστεύεις δηλαδή ότι χάνουν τα παιδιά σε αυτή την ηλικία έτσι ώστε να συνεχίσουν αυτό που... Γιατί όντως υπάρχουν δυσκολίες στην ΚΑΠΑ 17 ή ΚΑΠΑ 19 αυτών των ομάδων που έχουν σε τέτοιο επίπεδο. Δεν νομίζω ότι κάποιο παιδί έχει μείνει εκεί ή έχει φύγει και δεν έχει πει ότι δυσκολεύτηκε. Γιατί η διαφορά με δικές μας ηλικίες αντίστοιχες είναι τεράστια. Δεν είναι μικρή. Όχι, είναι η φιλοσοφία που αλλάζει όταν είσαι σε μια ομάδα η οποία είναι Super League ή Super League 2. Σε τις κατηγορίες από το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί εκεί μαθαίνεις πράγματα τεχνικά και ποιοτικά να μπορείς να παίξεις μπάλα. Ενώ στο τοπικό βασίζεται πιο πολύ στη δύναμη. Όχι ότι δεν υπάρχουν τεχνικοί ή παίχτες ή με ταλέντο ή με ποιότητα. Απλά επειδή ο μεγαλύτερος όρος ηλικίας είναι να παίξω απλά για να παίξω. Κυρίως οι μεγάλοι, οι οποίοι εντάξει, δεν είναι απαραίτητο σε όλους να είναι στο ποδόσφαιρο. Απλά θέλουν. Να περάνε κάπως το απόγευμά τους. Σωστό. Δεν το κρίνω. Θεωρώ ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Ναι, σωστό. Απλά μιλάω για εμάς τους νεαρούς, δηλαδή που πάμε από ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι ποιοτικό, τεχνικό, σε ένα πρωτάθλημα το οποίο βασίζεται στη δύναμη. Και όταν δεν το έχεις μάθει αυτό, δεν το έχεις συνηθίσει, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Ναι. Εντάξει, σου παίρνει περισσότερο χρόνο σίγουρα. Ναι, είναι δύσκολη μετάβαση. Εντάξει, αλλά άμα θέλεις μπορείς να πας σε αυτό το κομμάτι. Απλά δεν σου φεύγουν αυτά που έχεις μάθει. Ναι. Κότς, εσύ πάνω σε αυτό το κομμάτι που λέει τώρα ο μικρός με την έννοια της αλλαγής αυτής. Έχουμε διαφορά όμως αυτές τις ηλικίες πραγματικά. Δηλαδή... Σαν μας λέει ότι κάνει μόνο γυμναστήριο στην προπόνηση. Όχι, όχι. Απλά η αλήθεια είναι ότι επειδή συζητούσαμε και πριν για των ομάδων και ότι δεν έχουμε ακαδημίες ή παιδιά που... Η αλήθεια είναι ότι το μεταβατικό στάδιο να πας ακόμα και σε αυτό, δηλαδή μια ΚΑΠΑ 17... Παράδειγμα τη λέμε εμείς κάποτε, 17 χρόνων τέλος πάντων παιδί, 16-17 χρόνων παιδί που παίζει σε μια ομάδα τοπικού, να ανέβει σε μια ΚΑΠΑ ομάδας, όφι, Πλατανιά, ό,τι είναι αυτή, έχει μεγάλη αλλαγή. Δηλαδή τα παιδιά είναι λίγο, μπαίνουν σε άλλο γκρουπ τελείως. Φώτη, εγώ πιστεύω ότι η γενιά του Γιάννη έπεσε σε άλλη μια δύσκολη περίοδο. Ναι, σωστό. Δηλαδή ο Γιάννης είναι γεννημένος το 2003. Το 2009-10 μπήκαμε σε μια οικονομική κρίση για την Ελλάδα. Ο Γιάννης λοιπόν τότε ήταν 6-7. Αυτός τότε ξεκίνησε, αν μέτρησα καλά τα χρόνια που ήταν, τότε ξεκίνησε να είναι ας πούμε στον Όφι. Ο Όφι το 11, το 12, που όπως και πολλές ομάδες
ποδοσφαιρομάνες που έχουν βγάλει πολλούς ποδοσφαιριστές, Πανιόνιος, θέλεις. Είχανε διαλύσει. Μπράβο, από την πρώτη ομάδα και κάτω, γιατί δεν μπορούσαν να τα επεξέλθουν. Είναι και σε ποια χρονιά θα τύχεις. Μπράβο. Είναι και τύχεις, βέβαια. Μετά ο Γιάννης έπεσε σε μια άλλη καλή ομάδα, τον Εργοτέλη, που και εκεί κάποια χρονιά πριν σταμάτησε το να είναι στη Β' Εθνική, αν δεν κάνω λάθος. Σταμάτησε δηλαδή τα καλά της χρόνια. Μπράβο. Δηλαδή θα έπρεπε, ας πούμε, ο Γιάννης να είναι τυχερός, όπως ας πούμε ήταν ο Γιάννης ο Μανολιούδης, που έτυχε να φύγει έξω από την Κρήτη και να πάει σε μια ομάδα. Σωστά. Που έκανε ένα δίκτυο, ο ΠΑΟΚ, που έκανε, ας πούμε, ένα δίκτυο να έχει την τύχη. Γιατί ο Γιάννης είχε τα ηχένια, γιατί από μικρός, το θυμάμαι, επειδή είμαστε, ο πατέρας του έτυχε να ήταν πρόεδρος του Μιλιώνη στην προηγούμενη μου δουλειά. Mm-hmm. Και από τότε, δηλαδή από το 13-14, ο Γιάννης κυνηγούσε το όνειρό του και ήξερα τα δρομολόγια του πατέρα του να τον πάει στο Ηράκλειο. Να προσπαθεί. Αλλά έπεσε στη συγκυρία της οικονομικής κρίσης που τότε δεν υπήρχε στον Όφη ένας Γκέραρτ να οργανώσει το. Έτσι, δεν υπήρχε στον Εργοτέλη έτσι το υγιές κλίμα των Τζόρτζογλου, του Σουρτάτου που είχαν κάνει το δίκτυο του Εργοτέλη, που βγήκαν πολλοί παίκτες. Δηλαδή, αν μετρήσουμε κάποια στιγμή στην ΑΕΚ και στην Εθνική, παίζανε παίκτες από τον Εργοτέλη. Σωστό. Έτσι, πολλοί παίκτες. Δηλαδή, μιλάμε τώρα 4-5, θυμάμαι, που βγήκαν από τα σπλάχνα του Εργοτέλη και είχαν φτάσει στην Εθνική Ελλάδος. Ναι. Έτσι. Έπεσε σε μια κακή συγκυρία, αλλά θεωρώ ότι τα παιδιά, ο χαρακτήρα του Γιάννη, μπορούν, έχουν όρεξη για δουλειά και μακάρι να είναι λίγο πιο τυχεροί από τώρα και μετά να φύγουν, να παίξουν σε πιο πάνω επίπεδο. Μπορούν. Το Ζαχαρία τον Κωστάκη, που είχα μια συζήτηση τις προηγούμενες μέρες, από το 19 που είμαστε στα Λιβάδια, προσπαθούσαμε με τον Νίκο του Μεθιουδάκη να τον διώξουμε, να φύγει. Πόσοι τον έχουν παρακαλέσει τον Ζαχαρία, το θυμάμαι, από πιο μικρή ηλικία ακόμα, που ήταν, λέγανε, θυμάμαι τότε που σταμάτησα, ήταν την προηγούμενη χρονιά, που λέγανε πιο ταλέντο από το Μιλοπόταμο, έχει καιρό το Μιλοπόταμο μας. Ένας ταλαντούχος υπάρχει, μα δεν θέλει να φύγει με τίποτα. Θα σου πω κάτι άλλο και μπορείς να το διαπιστώσεις. Το 19 κατέβασα δύο παιδιά στη Μικτή, που τότε προπονητής ήταν ο φίλος μου Γιώργος Μπαστάκης με το Βουράκι, το Μιχάλη. Mm-hmm. Και λοιπόν, ο Μιχάλης, επειδή είχε δουλέψει στα Λιβάδια, ήξερε τα δύο παιδιά που κατέβασε. Σωστό, ναι. Όταν λοιπόν κατέβασα και κάνω την προπόνηση και παίξα στο διπλό, κάποιοι γονείς που ήταν απ' έξω και ο ίδιος ο Μπαστάκης μου λέγανε, πού ήταν αυτά τα παιδιά κρυμμένα. Εγώ τα κατέβασα Μάιο, ήταν να παίξουν πριν τον αγώνα τη μάχη της Κρήτης. Λοιπόν, μου λέει, πού ήταν κρυμμένα, λέω, παιδιά, δεν τα έχει βοηθήσει κανείς να τα φέρει από εδώ εκεί. Δηλαδή, θέλουν κάποια βοήθεια τα παιδιά, πρέπει να τα σπρώχνουμε. Υπάρχει δεξαμενή, απλά θέλει ένα σπρώξιμο. Ωραία. Και θες να ρωτήσεις κάτι? Όχι, με έχεις καλύψει πλήρως. Εντάξει, μας έχεις καλύψει. Πες κάτι στον αθλητή. Πάμε, ναι, αν δεν έχεις ρωτήσει για τον προπονητή. Α. Ο προπονητής ο οποίος θα σου μείνει στην... Από τους προπονητές που έχεις κάνει, που εξήγησε, ναι. Από τους προπονητές που έχεις περάσει, εκτός τον coach Δασκαλάκη, ποιος είναι ο προπονητής που κατά τη γνώμη σου σου έχει μείνει? Ναι, απλά το πιο αναλυτικό το κάνω. Δύσκολο. Δύσκολο. Άρα είναι πολύ καλή. Δύσκολο, γιατί είχα πολλούς προπονητές. Εντάξει. Και είναι λίγο δύσκολο να... Ποιος είναι ο προπονητής που πίστεψε πολύ? Τι θες παίζει, Γιάννη? Αμυντικό χαφ. Μόνο ή ο coach σε βάζει σε πολλές θέσεις? Όπου με χρειαστεί η ομάδα, έτσι. Αλλά κυρίως εκεί. Στο τοπικό πάντα αυτό ακούω, γι' αυτό το λέω. Δεν υπάρχει πρόσφαση να μην τον έχω ρωτήσει. Αν πει όπου χρειαστεί ο coach. Αμυντικό χαφ. Οπότε ποιος είναι ο προπονητής που σου έδωσε αυτή τη θέση ή είχες κάποια άλλη και σου είπε ότι εδώ είναι η θέση σου και έπαιξε και στις ακαδημίες που είπες? Θα κάνεις καλούς προπονητές. Καλούς. Ενώ θα κάνεις προπονητές που είναι στις ομάδες αυτές. Κάποιος θα σου είπε κάτι, θα συζητούσαν αυτοί οι προπονητές. Τι έκαναν μαζί σου? Ο Παπαδομανολάης ο Ανδρέας. Δεν τον είχα πολλά χρόνια, τον είχα 2 χρόνια, αλλά αυτός με έβαλε σε αυτή τη θέση. Ναι. Αμυντικό χαφ. Γιατί εγώ έπαιζα δεξί μπακ πολλά χρόνια. Mm-hmm. Απλά είχα κάποια χαρακτηριστικά που με έφερε να παίξω ένα μάτς στο κέντρο και δεν άλλαξα ποτέ με τα θέση. Ναι. Και μου εξήγησε κιόλας ακριβώς ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά και προσπάθησα να δουλέψω πάνω σε αυτά. Και μετά το μας βοήθησε και ο καιρός και αυτά και ξαναβρεθήκαμε στον Πλατανιά μαζί. Ωραία. Δηλαδή μετά από 2 χρόνια. Άρα σε ήξερε και σε βοήθησε αυτό σίγουρα. Ναι, ναι. Γιατί αυτός ουσιαστικά με άλλαξε θέση. Ωραία. Και κατάλαβα ποια είναι η θέση μου. Και πάμε, Βασίλη, πες ένα-δυο αθλητές που
ρωτάς πάντα τους μικρούς ποιος είναι ο αθλητής πειραχτήρι, ποιος είναι ο αθλητής που... στην ομάδα. Για πες να σου πει. Πες τα τώρα, αφού τα ξεκινάς. Όχι, όχι, μα δεν ξέρω. Δεν... Μπορεί να έχεις γράψει ονόματα ή αν δεν έχεις γράψει. Ωραία, πες το Γιάννη. Ποιος είναι ο αθλητής. Πάμε να δούμε το πειραχτήρι του άλλου Μελεδονίου. Το πειραχτήρι. Ναι. Σταράς. Σταράς Γιώργος. Γιώργος Σταράς. Το... Άρα θα είναι και πιο έμπειρος ο Γιώργος. 24 χρονών είναι, δεν είναι. Α, ο μικρός. Ο μικρός. Καλό παιδί. Αλλά πειραχτήρι. Πολύ, πολύ τρολάζουμε. Πολλά προσόντα, αλλά πειραχτήρι. Αυτός που παίζεται με την ίδια θέση μαζί. Το μαγιό του Θεοδωράκη θα πω. Και έχ, α, ο Θεοδωράκης. Και έχετε καλές σχέσεις ή σκοτώνεστε μεταξύ σας. Στην προπόνηση σκοτωνόμαστε και λίγο στα μάτσα, αλλά ωραία. Έχουμε καλές σχέσεις. Πού τα βρίσκεται στην καφετέρια. Εντάξει, όχι, αλλά αν σκοτωνόμαστε. Με την καλή έννοια το λέμε. Πάει να πει ότι έχουμε καλή χημεία. Αν σκοτωνόμαστε. Ναι, εμείς κάπως έτσι το βλέπουμε. Παναθηναϊκούς έχετε στην ομάδα. Ναι, έχουμε. Γιατί μέχρι στιγμής ότι ονόματα έχετε πει και εσείς εδώ πέρα ή στο Ολυμπιακό. Έχουμε, πώς δεν έχουμε. Και έχουμε και φανατικούς. Επίτηδες λέμε τους Ολυμπιακούς. Και πώς παίζουν με τη συγκεκριμένη φανέλα με αυτό το σήμα. Τέλος πάντων, μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους και αλλάζουν εσύ. Εμάς πάντως είναι καλύτεροι μας. Βγάλετε, ναι, αυτό δείχνω. Αύριο έχει πολύ ψωμί στην προπόνηση μετά το σημερινό μπάσκετ. Ανάλογος, κάτσε να τελειώσει. Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή είναι live ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Έχει ξεκινήσει την τρίτη περίοδο και είναι 44-42. Έχει γίνει ντέρμπι του. Το μάτς, άλλο όπως έχει εξελιχθεί. Κότς, τι είναι αυτό κατά τη γνώμη σου που πρέπει να έχει μια ομάδα σαν το Μελιδόνι, την ξέρεις αρκετά, έχεις δουλέψει αρκετά εκεί έτσι ώστε να φανεί και πιο ανταγωνιστική και στο υπόλοιπο του πρωταθλήματος. Ξεκινάτε με ένα μάτς πολύ δυνατό με τα Λιβάδια το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και στην συνέχεια γενικότερα της πορείας του και για το νέο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω βέβαια πώς θα είναι το νέο πρωτάθλημα, είναι έκπληξη η αλήθεια είναι με αυτά που ακούω και με αυτά που βλέπω. Θα έχουμε μεγάλη περιέργεια το καλοκαίρι τι θα συμβεί. Αλλά τι είναι αυτό που κατά τη γνώμη σου χρειάζεται ώστε να είναι και η ομάδα του Μελιδονίου από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν όχι το πρωτάθλημα, δεν είναι αυτό, τις θέσεις που την είχαμε δει παλαιότερα χρόνια και αν αυτό έχει να κάνει βέβαια με όλη τη φιλοσοφία όλων των ομάδων που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Κοίταξε, το καλοκαίρι όπως είπε και ο Γιάννης προσπαθήσαμε και φέραμε πολλούς παίχτες χωριανούς. Στο χωριό, γιατί δεν μπορεί να λέει σε τάλος Μελιδονίου χωρίς να είσαι Μελιδονιώτης στην ομάδα. Έτσι, αυτό που πρέπει να γίνει και το έχουμε πει από τώρα στη διοίκηση που δεν έχουμε διανύσει ούτε το 1 τρίτο της χρονιάς είναι ότι το 1 δεύτερο της χρονιάς είναι ότι πρέπει να πάρουν γρήγορα αποφάσεις όσον αφορά το διοικητικό σχήμα και ο σχεδιασμός να γίνει αμέσως μετά το τέλος του τωρινού πρωταθλήματος. Ναι, έτσι γρήγορα ώστε... δηλαδή, έτσι ώστε να κερδίσετε χρόνο. Ακριβώς. Και για τον λόγο ότι ξαναείπαμε ότι παίχτες δεν υπάρχουν πολλοί, άρα πρέπει ό,τι είναι να σχεδιάζεις να το κάνεις γρήγορα, ώστε και οι τωρινοί σου παίχτες να δουν ότι έχεις ένα πλάνο και να μπορείς να τους κλείσεις αυτούς. Γιατί κάθε χρόνο όλες οι ομάδες μπαίνουν σε συζητήσεις και με τους παίχτες τους τωρινούς και με τους μελλοντικούς. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, εμείς προσπαθήσαμε να φέρουμε τους χωριανούς πίσω, να έχουμε ένα κορμό, να έχουμε λιγότερα προβλήματα όσον αφορά το θα, αν θα κάτσουν, αν θα φύγουν, έτσι, και να πάμε παρακάτω. Από εκεί πέρα έχουμε ένα ντέρμπι την επόμενη εβδομάδα, γιατί όλα τα ντέρμπι του Μυλοποτάμου, δεν ξέρω το πώς το βλέπετε εσείς, αλλά για μας είναι ντέρμπι, γιατί υπάρχει έτσι ο τοπικός εγωισμός. Εντάξει, εγώ να πω φέτος κότσο δεν υπάρχει μάτσα μην είναι ντέρμπι. Ναι, όπως το είπες στην αρχή. Βέβαια. Νομίζω ότι φέτος είναι η χρονιά που είναι όλα ντέρμπι. Έτσι είναι. Έχουν ένα πολύ ωραίο γήπεδο, ένα πολύ μεγάλο γήπεδο που μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο. Εμείς με τα παιδιά γνωριζόμαστε, πίνουμε καφέ, με πολλούς ζούμε κοντά. Εντάξει, θα είναι ένα ντέρμπι για 90 λεπτά και μετά δεν νομίζω ότι τουλάχιστον εγώ όσες φορές τους έχω αντιμετωπίσει σαν αντίπαλος δεν έχω ποτέ πρόβλημα με ακρότητες είμαι, δηλαδή εγώ δεν έχω νιώσει ποτέ και με καμιά ομάδα, δηλαδή δεν έχω προσπαθώ λάθη του παρελθόντος γιατί ήμασταν λίγο δυνατοί σαν παίκτες, δεν θέλω να τα κάνω σαν προπονητής. Έτσι. Τέλεια. Coach, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και Γιάννη, πλαστήρα. Να σε, θα δεμάσεις, από εδώ και πέρα ο Βασίλης δεν σε ξεχνάει να ξέρεις. θα σε κάνει και φίλο στο Instagram αν δεν σε έχει κάνει ήδη. Και μήνυμα μετά το τέλος του αγώνα. Έτσι. Αν είναι και Ολυμπιακά και σε αποτύπωμα. Οπότε ναι, θα σε πειράξει σίγουρα. Να κλείσει το ίντερνετ δηλαδή. όχι. Ο αθλητισμός είναι. Για όσους δεν προλάβανε να σας ακούσουν, θα έχουν τη δυνατότητα να σας ακούσουν στο κανάλι μας στο YouTube.
αργά το βράδυ, γιατί κάποιοι δουλεύουμε και μετά. Έτσι. Πρέπει να δουλέψετε και μετά. Έτσι είναι το σωστό. Χαλαρώνουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχόμαστε υγεία που είναι το πιο σημαντικό. Κοιτάξτε να αλλάξετε το σήμα. Δεν είναι ωραίο να φροντίσετε. Εντάξει. Είναι σαν να τη γράφετε ομάδα. Μπορεί να βάλετε ένα άλλο σήμα. Κάτι. Εγώ σας εύχομαι να συνεχίσετε, τις εκπομπές σας για να αλλάξω θέμα. Ευχόμαστε να συνεχίσετε τις εκπομπές σας, γιατί μέσα από αυτό κάνετε ένα λειτουργήμα που χρειάζεται στο ρυθμιωτικό, στην ρυθμιωτική κοινωνία. Και εύχομαι μόνο επιτυχίες και υγεία σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Και από μένα που ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ό,τι καλύτερο, υγεία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.